Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Θέλω να κάνουμε πραγματικά μια συζήτηση εφόρης της ύλης και κυρίως να μοιραστείτε μαζί μας, χρησιμοποιώ το προθετικό γιατί είναι μαζί και ο Σταύρος, υπουργός επικρατείας, ο οποίος έχει πια τη σημαντική εποπτεία όλων των οριζόντων πολιτικών μετά την αναπηρία. Αλλά επειδή είστε γονείς παιδιών με αυτισμό, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε από εσάς τις δικές σας εμπειρίες, τον τρόπο με τον οποίο εσείς ήρθατε σε επαφή με το κράτος εν τη ευρεία έννοια και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα από εδώ και στο εξής για να βοηθήσουμε άλλες οικογένειες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Τι ξέρουμε, ότι δυστυχώς για λόγους που έχουν να κάνουν σίγουρα είναι η καλή πλευρά με το γεγονός ότι είμαστε πια πιο καλοί στη διάγνωση του αυτισμού, αλλά ενδεχομένως και λόγους που δεν καταλαβαίνουν τα περιστατικά των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού φαίνεται να αυξάνονται. Γι' αυτό προφανώς βάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εμάς και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό και επειδή το φάσμα από μόνο του έχει πολλές διαφοροποιήσεις, όπως το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, έχει μεγάλη σημασία να μην αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις ομοιόμορφα και γι' αυτό και ήδη έχουμε τις απαραίτητες εκπαιδευτικές διαβαθμίσεις. Αλλά κυρίως δεν έχει τόσο σημασία το τι θα πω εγώ, σημασία έχει το τι θα πείτε εσείς και θα ήθελα πραγματικά να ξεχάσετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε έτσι, κάμερα και σας ευχαριστώ καταρχάς που το κάνετε γιατί ο λόγος που κάνουμε αυτές τις προσπάθειες και αυτές τις παραγωγές είναι ακριβώς για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους να μιλήσουν πιο ανοιχτά για ένα ζήτημα το οποίο ακόμα μπορεί να αντιμετωπίζεται, όπως ξέρετε και εσείς, με αρκετές δόσεις ταμπού και προκαταλήψεων. Και επειδή η δικιά μου εμπειρία με την αναπηρία ξεκίνησε με μια άλλη μορφή αναπηρία, με κινητική αναπηρία, με τη μητέρα μου, που προσπαθούσε πάντα να μιλάει πολύ ανοιχτά για το πρόβλημά της, είναι κάτι στο οποίο έχω επενδύσει ο ίδιος πολύ χρόνο και προσπαθώ πάντα και εγώ ίδιος προσωπικά να ενημερώνομαι και να είμαι όσο πιο πολύ γίνεται γνώστης της πραγματικότητας. Οπότε παρακαλώ να είστε πολύ ειλικρινείς, κυρίως με αυτά τα οποία δεν γίνονται καλά. Σταύρο, θες να προσθέσεις κάτι εσύ? Όχι, πρέπει να ακούσουμε τους γονείς. Εντάξει, καταρχήν θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλήσουμε σε εσάς απευθείας. Και ήδη από αυτά που είπατε, φαίνεται ότι έχετε περισσότερες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο από ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Εμείς είπαμε για να δομήσουμε κάπως αυτή τη συνάντηση, ουσιαστικά να τη σπάσουμε σε 3-4 κομμάτια, βάσει της χρονικής εξέλιξης, δηλαδή καταρχήν πώς είναι όταν παίρνει κάποιος τη διάγνωση και τι χρειάζεται σε εκείνη τη φάση, μετά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και βεβαίως το μεγάλο κομμάτι, το πολύ σημαντικό, τι γίνεται μετά με την ενηλικίωση. Ναι. Έχουμε διαφορετικές εμπειρίες ο καθένας μας. Εγώ θα σας πω ότι ξεκινώντας από τη διάγνωση, εγώ ας πούμε θυμάμαι 21 Δεκεμβρίου του 2007 ήταν η μέρα. Έχεις τρία. Έχω τέσσερα τώρα. Τέσσερα, ναι. Ο τρίτος είναι ο θάνατος. Και είχες δύο, τρία αγόρια, έτσι. Τρία αγόρια και τώρα έχω και ένα κοριτσάκι μικρό, από το δεύτερο γάμο. Ναι. Είχαμε τα δύο αγόρια. 21 Δεκεμβρίου του 2007 μάθαμε ότι ο Θάνος έχει αυτισμό. Και τι ηλικία? Ήταν 23 μηνών. Και πώς θυμάσαι πότε πρώτο υποψιάστηκες ότι έπρεπε να αναζητήσεις κάποια βοήθεια? Τι ήταν αυτό το οποίο δυσκολία στην ομιλία? Στη δική μας περίπτωση αυτό που είχε συμβεί ήταν ότι ο Θάνος είχε αρχίσει να μιλάει γύρω στο ένα έτος και μετά στους 18 μήνες έκανε το λεγόμενο regression, δηλαδή αποτραβήχτηκε, έχασε και αυτό τον λίγο λόγο που είχε αναπτύξει και άρχισε να απομονώνεται, να κάνει στερεοτυπικές κινήσεις, να κοιτάζει τα φώτα πάρα πολύ. Ναι. Από το 18 που είχε αυτό το regression μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 23 μηνών ήμασταν λίγο θορυβημένοι αλλά δεν ξέραμε. Όταν λοιπόν πήραμε τη διάγνωση. Και την πήρατε από πού? Την πήραμε από ιδιώτη αναπτυξιολόγο που μας έστειλε ο παιδίατρός μας. Όχι δημόσια. Όχι δημόσια. Όχι. Ναι.
αυτό που εγώ είδα σε εκείνη τη φάση ότι έλειπε πάρα πολύ και νομίζω ότι αξίζει το κράτος να ασχοληθεί, είναι κάποια μετά καθοδήγηση. Δηλαδή, ωραία, έχω αυτή τη διάγνωση. Εμείς περάσαμε πολύ καιρό πελαγοδρομώντας, αναζητώντας τι κάνω τώρα. Ξέρω ότι για πάρα πολλά πράγματα καθυστερήσαμε ψάχνοντας. Ξέρω ότι πολλοί γονείς δεν έχουν ιδέα ποια είναι τα δικαιώματά τους μαζί και οι προσβάσεις που έχουν. Κάποια επιδόματα τα μαθαίνουν πολύ αργότερα ότι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν. Και εγώ είπαμε ότι ένα πράγμα που πραγματικά λείπει από την Ελλάδα είναι μία καθοδήγηση, κάποιο πρωτόκολλο, κάποια διαδικασία όταν κάποιος παίρνει τη διάγνωση. Γιατί, όπως είπατε κι εσείς, έχουμε γίνει καλύτεροι στο να παίρνουμε τη διάγνωση. Μερικές φορές βέβαια καθυστερούμε, αλλά για παράδειγμα ξέρω ότι υπάρχει ένας οδηγός που έχει φτιαχτεί από ιδιωτικό φορέα για το Grow for Autism, που ξέρουμε και τη μητέρα, την κυρία Σιρογιάννη, που έχει συντάξει αυτόν τον οδηγό, που όταν τον είδα είπα, βρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, αν το είχα το 2008... Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό, που φαντάζομαι υπάρχει ήδη να το πάρουμε, να το τυποποιήσουμε, να το κάνουμε δημόσιο κτήμα και να αυτοματοποιήσουμε λίγο την διαδικασία όπου αυτόματα κάποιος ο οποίος παίρνει την διάγνωση, τουλάχιστον έχει αυτήν την... του στέλνουμε με mail ως κράτος, ας το πούμε, από τη στιγμή που... γιατί το βασικό τι είναι, να γνωρίζουμε εμείς ως κράτος κάπου, δηλαδή, πια αυτή η διάγνωση από τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή με το δημόσιο σύστημα, με τον ΕΟΠΗ, φαντάζομαι, θα είναι ο προφανής υποψήφιος, εκείνη τη στιγμή αυτόματα η ΕΟΠΗ να ξέρει, όπ, ο γονέας με αυτισμό, σου δίνω τις πρώτες βασικές πληροφορίες και ενδεχομένως. Δημιουργώ, γιατί πόσες να είναι και αυτές οι περιπτώσεις. Φαντάζομαι τώρα, σκέφτομαι, μπορεί να λέω πράγματα τα οποία είτε υπάρχουν και δεν το ξέρω, είτε είναι πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν κανένα νόημα. Οπότε συγχωρέστε με, αλλά το να δημιουργήσεις μια helpline, πόσοι ειδικοί θα χρειάζονται. Δεν είναι τόσοι πολλοί, δεν είναι τόσες πολλές. Ας το πούμε, κάθε μέρα οι καινούργιες διαγνώσεις παιδιών με αυτισμό που να μην μπορούν 3-4 ειδικοί να ξέρουν. Γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα ψυχολογικής υποστήριξης των γονιών, έτσι δεν είναι? Γιατί φαντάζομαι πόσο. Και καλά, εσύ είσαι γιατρός. Άρα ξεκινάς με ένα επίπεδο ενημέρωσης υψηλό. Ας σκεφτούμε τώρα τι σημαίνει αυτό για μια αγροτική οικογένεια. Το πούμε σε ένα χωριό, εκεί φαντάζομαι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Ναι, και νομίζω ότι οι γονείς και οι οικογένειες για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα πελαγοδρομούν και δεν ξέρουν τι να κάνουν σε εκείνη τη φάση. Υπάρχουν, ας πούμε, στην Βρετανία, που υπάρχει ενιαίο στο National Autism Society, υπάρχουν μετά προγράμματα εκπαίδευσης των γονιών. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά τα προγράμματα αυτά υπάρχουν. Εμείς ιδιωτικά κάναμε ένα τέτοιο πρόγραμμα μετά που ήταν κάποια σεμινάρια. Αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο να τα τυποποιήσουμε αυτά και για τον ΕΟΠΗ να καλύπτει το κόστος της θέσης. Ήταν για κάποιες ώρες. Ναι, κάποιες ώρες. 10 ώρες, ας πούμε, να πεις ότι... Ναι. Αυτά οι ιδιωτικές μονάδες τα έχουν ήδη μεταφράσει. Δηλαδή, τα προγράμματα αυτά υπάρχουν. Εμείς κάναμε ένα που λεγόταν Early Bird, που ήταν εγγλέζικο πρόγραμμα. Ναι. Αλλά υπάρχουν αντίστοιχα τέτοια προγράμματα. Όμως, και αυτό που υπάρχει από ό,τι ξέρω τον ΕΟΠΗ, πολλοί γονείς στο βωμό να βοηθήσουν τα παιδιά τους το χρησιμοποιούν όχι για τους ίδιους, αλλά για λογοθεραπεία, για να βοηθήσουν όσο πιο πολύ. Για την υποστήριξη, για το ότι μπορούν να. Άρα πρέπει να διαχωρίσεις τα δύο. Ναι, αυτό είναι ένα χρηματικό ότι καλύπτει κάποιες ψυχοθεραπείες. Ναι, εγώ μιλώ για κάτι που θα είναι όμως δομημένο για τους γονείς. Ότι υπάρχει απευθείας, μπαίνεις σε μια διαδικασία μιας συγκεκριμένης υποστήριξης. Yeah. Και έτσι η δικιά σας εμπειρία στην πρώτη διάγνωση. Η δικιά μου εμπειρία στην πρώτη διάγνωση. Μοναγωνική οικογένεια, ήδη, με δύο παιδιά δίδυμα, τα οποία είχαν τα χαρακτηριστικά των διδύμων, δηλαδή
θέματα ομιλίας και λοιπά που παρουσιάζουν τα δίδυμα πάρα πολλές φορές. Άρα ήταν πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο γιατί αυτό εμπλέκει την εικόνα τέλος πάντων. Είχα όμως την τύχη να έχω στο περιβάλλον μου ανθρώπους που ασχολούνταν με τον αυτισμό. Ήταν σε ειδικό σχολείο και με παρέπεμψαν σε κρατική δομή, σε νοσοκομείο κρατικό. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλές οι συνθήκες. Και αυτό είναι κάτι που θέλει μεγάλη μεγάλη προσοχή. Δηλαδή θα πρέπει πρώτον να αξιολογούνται πολύ καλά οι κρατικές δομές. Γιατί είναι κάτι το πώς θα παρέχεις θεραπεία ή το πώς θα παρέχεις βοήθεια στα παιδιά αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους και το μέλλον τους. Τα παιδιά μου ξεκίνησαν από μία βάση μηδενική, με μηδέν προοπτικές και αυτή τη στιγμή είναι υψηλής λειτουργικότητας. Ο ένας μου γιος είναι, πήρε εφημηνία στο Πανεπιστήμιο της Κορίνθου προχθές. Δηλαδή, σε πιάνει και ένα παράπονο και λες... Σε τι ηλικία έγινε η διάγνωσή του είναι των ετών. Ακριβώς γιατί υπήρχε αυτό το κενό διάστημα που δεν ξέρεις αν είναι ή δεν είναι, αν φταίει το γεγονός ότι είναι ομοζυγωτικά δίδυμα ή κάτι άλλο. Α, ήταν ομοζυγωτικά. Ναι. Mm-hmm. Οπότε απλώς ήμουν πάρα πάρα πολύ τυχερή και το λέω αυτό και δεν είχα ένα πλαίσιο που να με εμποδίζει ή μπορεί να μου δίνει κάτι άλλο αρνητικό. Είχα ανθρώπους που ξέρανε τη δουλειά και ξέρανε πού να με κατευθύνουν. Ο οδηγός λοιπόν που είναι προηγουμένως ο Ηλίας μπορεί σαφέστατα να γίνει και με όχι μεγάλη δυσκολία, αλλά θα σας πρότεινα να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο. Διότι η Αθήνα, ας πούμε, ή η Θεσσαλονίκη ή κάποια άλλη μεγάλη πόλη έχει πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους γονείς από ό,τι έχει μια μικρή περιφερειακή πόλη. Σκεφτείτε τα νησιά του Αιγαίου, παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένας οδηγός ο οποίος να είναι και ψηφιακά ευχαριστός, γιατί το ψηφιακό πλέον είναι το βασικό μέσο με το οποίο επικοινωνούμε. Αλλά θα πρέπει να είναι και εύληπτος, δηλαδή να σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις ποια είναι τα βήματα. Mm-hmm. Είναι δε πάρα πολύ σημαντικό και το λέω γιατί υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες που δεν είχαν την ίδια δουλειά που δουλεύω εγώ ή να έχουν κάποια περιουσία, όπου οι γονείς δεν έχουν καν εργασία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σαφώς οριοθετημένα τα δικαιώματα που έχουν και στο οικονομικό επίπεδο, στο επιδοματικό επίπεδο. Πόσες καινούργιες διαγνώσεις αυτισμού έχουμε στην χώρα, περίπου ετησίως? Δεν ξέρω αν είναι καταγεγραμμένο, αλλά στην Αμερική τα καινούργια νούμερα είναι ότι είναι το ένα παιδί στα 36. Τώρα, το μέχρι και στα 33. 33. Νομίζω είναι γύρω στο 58 τελευταία μέχρι, στο 58. Τα νούμερα είναι τεράστια. Ένα στα 33 είναι 3%. Και αυξάνεται. Είναι 3%. Εντάξει, αν γεννιούνται στην Ελλάδα 80.000 παιδιά, μπορεί να μιλάς για 2.000 διαγνώσεις τον χρόνο. Εσείς, σε τι ηλικία? Δεν πήραμε τόσο μόλις, όπως είπε ο Ηλίας. Την πήραμε αρκετά αργότερα, αν και ξέραμε, βλέπαμε ότι δεν υπάρχει ομιλία, οπότε ξεκινήσαμε κάποιες λογοθεραπείες, αλλά κάπου στα 6-7, αλλά από ένα κρατικό δοατικό στο νοσοκομείο, κάποιο νοσοκομείο δημόσιο. Αλλά αυτό όταν πήγαμε στο δημοτικό να πάμε να μπούμε μέσα στη σχολική μονάδα, δεν μας βοήθησε πολύ, γιατί δεν μας είδαν ένα παιδί που είναι δύσκολο, στο γενικό δημοτικό. Και σε κανονικό σχολείο, όχι σε ειδικό. Ναι. Ήταν δύσκολο, υπερκινητικό και μας παρέπεπταν από το ένα δημοτικό στο άλλο και γινόταν μπαλάκι. Ώσπου στο τέλος να μας πούνε το εύκολο να πάμε στο ειδικό δημοτικό, να μας ρίξουν εκεί. Αρνηθήκαμε, προσπαθήσαμε να το γράψουμε τελικά. Αλλά και πάλι ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Και εκεί θέλω να δώσω έμφαση ότι δεν υπήρχε. Τότε μας είπαν πηγαίνετε μέσα από τα κεδί τότε, τα κεδασί τότε. Να δείτε ποιο είναι το
μορφωτικό, να αξιολογήσετε το παιδί και να σας δώσουν κατευθύνσεις. Κανένας δεν μας είχε πει μέχρι την πρώτη περίπου δημοτικού. Τότε ξεκινήσαμε. Γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν υπάρχει μια κατεύθυνση. Τι θα κάνουν οι γονείς, πώς θα κινηθούν, πού θα πάνε. Ένα, δύο, τρία βήματα. Τότε πήγαμε και μας είπαν ότι χρειάζεται. Από την εμπειρία σας τώρα και την. Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι όλοι γίνεστε πολύ ειδικοί και διαβάζετε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι όλοι μας το ίδιο θα κάναμε. Πόσο ακριβής σήμερα μπορεί να είναι επιστημονικά μιλά, πάντα. Αν υποθέταμε ότι είχαμε σύνθεσή μας στους καλύτερους επιστήμονες που διαθέτει η χώρα και παίρνανε ένα παιδί και λέγανε πολύ ωραία, πρέπει τώρα να δω στο φάσμα που κινείται, είναι για ειδικό. Είναι για παράδειγμα, αυτή η απόφαση επιστημονικά πια είναι αρκετά, θα λέγαμε, μπορεί πια να είναι αρκετά τεκμηριωμένη σήμερα με βάση την πρόοδο που έχει κάνει η επιστήμη σε αυτόν τον τομέα. Ως προς το αν είναι ακριβή στη διάγνωση του αυτισμού, νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, οι περιπτώσεις ατόμων που είχαν πάρει μία διάγνωση τέτοια και στην πορεία βγήκανε από αυτή τη διάγνωση, είναι ελάχιστες. Το ανάποδο είναι το ερώτημα. Πόσα χάνουμε από τα οποία θα έπρεπε να είχαμε. Ακριβώς. Εδώ μπαίνει και ο παράγοντας γονέας. Έτσι. Ναι. Πολλοί γονείς έχουν άρνηση. Ναι. Πώς αντιμετωπίζει κανείς την άρνηση? Φαντάζομαι εκεί που είναι που η υποστήριξη του γονέα είναι πολύ σημαντική. Όταν λέμε άρνηση, το παιδί δεν έχει τίποτα, θα πάει στο σχολείο κανονικά, θα το βοηθήσουμε, το παιδί θα μένει πίσω. Και τελικά δεν βοηθάει το παιδί. Ναι. Να πούμε λίγο κάτι το οποίο έχει σημασία κυρίως να το ακούσουν αυτοί που θα κάνουν τον κόπο να δουν αυτό το οποίο γυρίζουμε. Πόσο καλύτερη, και νομίζω ότι εδώ και οι ιστορίες σας έχουν ενδιαφέρον, πόσο καλύτερη είναι η πρόβλεψη του παιδιού? Δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει την καλύτερη φροντίδα από ένα παιδί το οποίο έχει μέτρια. Είναι η διαφορά μεταξύ του να είναι ένα παιδί σε όχι όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, μεταξύ του να μπορεί να είναι ένας λειτουργικός και αυτόνομος ενήλικας ή να μην είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η φροντίδα, τι εννοείται, να του δώσουμε θεραπείες, εάν λέγαμε σήμερα, προσδιορίζαμε τι είναι η state of the art φροντίδα στον αυτισμό. Τι πρέπει να κάνουμε, φροντίδες σε επίπεδο θεραπείων. Και ενός, φαντάζομαι, σχολείου. Άρα τι είναι τρία πράγματα, όπως το φαντάζομαι εγώ. Είναι οι θεραπείες επιστημονικές, είναι το σχολείο και είναι και η οικογένεια. Αν αυτά τα τρία, αν λέγαμε ότι γίνονται και τα τρία αυτά, σωστά. Η πρόβλεψη πια είναι πολύ καλύτερη. Ιδιαίτερα, Πρόεδρε, αν γίνει η ανίχνευση της διάγνωσης νωρίς. Εκεί παίζει πολύ μεγάλο. Εσείς σε τι ηλικία είναι? Εμείς ουσιαστικά αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι διαφοροποιείται, κάτι αλλάζει. Όταν ήταν το παιδί περίπου 22 μηνών, καθυστερούσε να περπατήσει, δεν είχε ακόμα μιλήσει κανονικά. Πήγαμε σε γιατρό, δεν πήραμε διάγνωση. Δημόσιο ή ιδιωτικό? Σε ιδιωτικό σχολείο. Ναι. Δεν πήραμε διάγνωση. Εκείνο που μας είπε είναι ότι μάλλον είναι κάποιο ΔΕΠ, είναι ένα παιδί γκρι, όπως το είχαν χαρακτηρίσει. Οπότε πέρασε ένα μεγάλο διάστημα. Το γκρι είναι, δεν είμαστε σίγουροι τι είναι. Παρόλο που εμείς ως γονείς, χωρίς να είμαστε ειδικοί, όλα τα τυπικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν αυτισμό τα είχαμε εντοπίσει. Δηλαδή, υπήρχε στο ίντερνετ, έλεγε μια λίστα. Αν συγκεντρώνει 8 από τα 10 χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, είσαι στο φάσμα. Εμείς, παρόλο που τα βλέπουμε αυτά και τα μεταφέραμε, ήταν λίγο διστακτική να μας πούνε ότι είναι αυτό ή δεν είναι. Mm-hmm. Τελικά, πήραμε την διάγνωση περίπου στα 8 με 10. Αργήσαμε να κάνουμε τη διάγνωση. Mm-hmm. Βέβαια, ενδιάμεσα κάναμε τα πάντα από 18 μηνών, που ήταν το παιδί, και εργοθεραπείες και λογοθεραπείες. Και σε ειδικά κέντρα, οτιδήποτε μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι το ότι πήραμε τη διάγνωση αργότερα. Όμως πιστεύω σίγουρα ότι αν είχαμε κάτι λίγο πιο στοχευμένο, κάτι πιο συγκεκριμένο, θα είχαμε κι εμείς, αν το θέλετε, λίγο αποδεχτεί καλύτερα το τι συμβαίνει. Γιατί κάποια στιγμή κι εμείς λίγο είχαμε πάρει θάρρος, θεωρήσαμε ότι εντάξει, είναι κάτι, είναι ένα παιδί λίγο ζωηρό, ή ένα παιδί λίγο ατίθασο, θα μεγαλώσει, θα στρώσει κτλ. Και όταν λέμε ότι ένα παιδί είναι σε μια κατάσταση γκρι, αυτό δεν σημαίνει ότι αργότερα τα συμπτώματα θα είναι ήπια, ότι απλά είμαστε, να το πω έτσι ποσοτικά, είμαστε λίγο ήπια στο φάσμα. Σημαίνει ότι απλά δεν το έχουμε προσδιορίσει, δεν το έχουμε χαρακτηρίσει, με αποτέλεσμα αργότερα να έχουμε εκπλήξεις. Mm-hmm. Και η εκπλήξη είναι ότι χειρότερο. Γιατί όταν αντιμετωπίσεις κάτι χωρίς να το έχεις προβλέψει,
Δεν είσαι καλά ετοιμασμένος. Mm. Και ψυχολογικά και από πολλούς άλλους παράγοντες. Mm. Οπότε εκείνο το αίτημα το οποίο διαπίστωσα, παρόλο που πήγαμε και σε αρκετούς γιατρούς και σε δημόσιες δομές, είναι ότι δεν μπορούσαν να πάρουν μια θέση να μας πούν ότι είναι αυτισμός, είναι ΔΕΠΗ, είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Έτσι, οπότε, να πούμε λίγο ΔΕΠΗ τι είναι. ΔΕΠΗ ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Attention deficit disorder. Ναι. Ναι. Και παρόλο που υπήρχε μια έντονη τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά πίεση στο να ζητήσω εξήγηση στο παιδί τι συμβαίνει, τι γίνεται, η απάντηση που έπαιρνα είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η ταμπέλα, μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε. Συμφωνώ με αυτό το πράγμα όμως, πρέπει να ξέρεις, γιατί αν δεν ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς πιο στοχευμένο αυτό το οποίο χρειάζεται. Σε μεγάλη ηλικία 7, αλλά είχε ξεκινήσει μια πολύ κακή συμπεριφορά από πολύ μικρή ηλικία, οπότε μπήκαμε στη διαδικασία των θεραπείων από τα 2,5. Δάγκωνε, χτύπαγε, κλώτσε. Και οι θεραπείες σε αυτή την περίπτωση βοηθήσανε. Είναι, και οι θεραπείες είναι κυρίως σε αυτή την περίπτωση λογοθεραπεία. Τα κλασικά, τα οποία όμως είναι πραγματικά σωτήρια. Από περίεργεια, πόσες φορές την εβδομάδα θα σήμαινε αυτό? 4, εγώ ξεκίνησα. 2 λόγο, 2 έργο. Και αυτό θέλω να πω ότι ανεξάρτητα από σε ποια ηλικία θα πάρει κάποιος γονιός τη διάγνωση του παιδιού του, εκείνη τη στιγμή που θα πάρει τη διάγνωση, χάνει τον κόσμο του, γκρεμίζονται όλα όσα είχε ονειρευτεί για αυτό το παιδί, θάβει δηλαδή ένα κόσμο που είχε ονειρευτεί. Και εκείνη τη στιγμή χρειάζεται μια ψυχολογική υποστήριξη, άσχετα από τη συμβουλευτική που γράφουμε στις θεραπείες. 2 συνεδρίες, 3 συνεδρίες, να του εξηγήσουν σε αυτό το γονιό τι θα ακολουθήσει. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένας μεγάλος αγώνας, αλλά υπάρχει και χαρά σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, γιατί ο αυτισμός από μόνος του ακούγεται τρομακτικός, όμως πρέπει οι γονείς σε αυτή τη φάση να βοηθηθούν και να υπάρξει και με τη βοήθεια της κατεύθυνσης που λέμε και τους οδηγούς κτλ. Αλλά εκείνη τη στιγμή μια βοήθεια ότι δεν χάθηκαν τα πάντα. Αλλάζει λίγο ο αγώνας, ο αγώνας ούτως ή άλλως θέλουν τα παιδιά για να μεγαλώσουν. Αλλά υπάρχει και χαρά και εμείς το ξέρουμε ότι υπάρχει χαρά και υπάρχουν έντονα συναισθήματα στον κόσμο. Μεγάλη χαρά, γιατί ένα μικρό βήμα. Βλέπεις την πρόοδο. Δηλαδή κάθε μικρή πρόοδο. Είναι ακριβώς. Όπως βέβαια και το κάθε μικρό πισωγύρισμα. Ακριβώς. Αυτό που ρωτήσατε για την πρόγνωση. Μιλάμε πάρα πολύ για την πρώιμη παρέμβαση σε νεαρή ηλικία που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι Αμερικανοί μιλάνε για 25 με 40 ώρες την εβδομάδα από πλευράς θεραπείας σε εκείνη την πρώιμη παρέμβαση. Για πόσο καιρό θα έλεγε κανείς. Εντάξει, αυτό γίνεται μια συνεχής αξιολόγηση. Νομίζω ότι στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουμε 25-40 ώρες, αλλά όταν βρεις τον μπούσουλά σου και βρεις τους ανθρώπους, τους λογοθεραπευτές, τους εργοθεραπευτές. Έχουμε αρκετό, εγώ σκεφτόμουν το ανάποδο πρόβλημα. Έχουμε αρκετό capacity εργοθεραπευτών και λογοθεραπευτών σήμερα στη χώρα να καλύψουν τις ανάγκες. Για να δούμε την άλλη πλευρά. Έχουμε και νομίζω πως υπάρχει. Ναι. Νομίζω ότι όλοι βλέπουν ότι τους απορροφά η αγορά. Οπότε είναι και μια πολύ καλή. Σίγουρα είναι ένα επαγγελματικό μέλλον. Δηλαδή για αυτούς που σκέφτονται επαγγελματικό προσανατολισμό δεν υπάρχει καμία βολή ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες. Η χρησιμότητά τους δεν είναι μόνο για την παιδική ηλικία. Ένα παιδί όσο μεγαλώνει, οι ανάγκες του διαφοροποιείται. Οπότε πρέπει ανάλογα το πρόγραμμα να επεξεργάζεται, να διαμορφώνεται. Άλλες ανάγκες έχει ένα παιδί, άλλες ανάγκες έχει ένας εφηβός να μπαίνει στην εφηβεία. Είναι τα θέματα εντελώς διαφορετικά. Άλλες ανάγκες όταν παίρνει στην ενήλικη ζωή. Οπότε πρέπει ανάλογα αυτό που λέμε θεραπείες κάθε φορά να προσαρμόζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η παρέμβαση θα πρέπει ανάλογα με την ηλικιακή κατάσταση που βρίσκεται το παιδί να προσαρμόζονται αντίστοιχα. Να μιλήσουμε λίγο για το σχολείο. Ναι. Να δούμε λίγο τις εμπειρίες σας. Έτσι. Ναι. Ξεκινώντας από τον διαβολείο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Εκεί διαπιστώσαμε ότι επειδή δεν προχώραγε η σχέση των παιδιών με τα άλλα παιδιά, ξεκινήσαμε τις θεραπείες που κάναμε. Κρατώντας κανονικά το παιδί όμως. Κρατώντας κανονικά το παιδί. Ναι. Και ήταν πολύ θετικό ότι ο ίδιος ο οργανισμός, ο ίδιος ο φορέας
μας έδωσε τη δυνατότητα των υπηαγωγείων, ναι. Ναι, μας έδωσε τη δυνατότητα της παράλληλης στήριξης. Τουλάχιστον για το ένα από τα δύο παιδιά, το οποίο είχε, αν μπορούμε να το πούμε, την πιο αρνητική συμπεριφορά. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία και πώς σκεφτήκαμε... Πώς βιώσατε την παράλληλη. Γενικά η παράλληλη στήριξη είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Έχουμε δημιουργήσει πολύ στην παράλληλη στήριξη, ένα μεγάλο κομμάτι της αύξησης των δαπανών. Γενικά για την παιδεία είναι για την παράλληλη στήριξη. Θέλω να πείτε λίγο πώς τη βιώσατε στην πράξη. Επειδή δεν μπορούσα να τη δικαιολογήσω λόγω της υποτιθέμενης υψηλής μου κατάστασης οικονομικής, ναι. Έτσι, ήταν πρώτον πλήρωνα την παράλληλη στήριξη με χρήματα δικά μου. Δεύτερον, ήταν για το ένα από τα δυο παιδιά. Είχα την ευτυχία να έχουμε μια εξαίρετη κυρία. Διότι να ξέρετε ότι δεν αναλάμβανε κανένας εύκολα ένα παιδί το οποίο το θεωρούσαν πολύ αρνητικό και κυρίως ως προς τη σχέση του με τα άλλα παιδιά, διότι δεν μιλούσε, δεν επικοινωνούσε, πέταγε πράγματα. Αφού λοιπόν βρήκαμε έναν άνθρωπο πολύ καλό που μπόρεσε με το παιδί να ομογενοποιηθεί, να ματσάρει ας πούμε, άρχισε να υπάρχει και μία εξομάλυνση μέσα στο χώρο. Διαπιστώσαμε ότι έκανε μια καλή πρόοδο. Το ένα από τα δύο παιδιά, παρότι δίδυμα, το στείλαμε κανονικά σχολείο. Χωρίς παράλληλη, χωρίς κάτι άλλο. Πιθανότατα όμως κακός, διότι ήταν πολύ ανώριμος. Έχουν γεννηθεί στο τέλος του χρόνου. Ήταν πολύ ανώριμος. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία του πότε. Έτσι. Δηλαδή, έτσι. Πώς ένας χρόνος κάνει τεράστια διαφορά σε πολλά. Το παιδί όμως έμεινε πίσω. Με αποτέλεσμα, ξανά έκανε το χρόνο, με αποτέλεσμα στο βάθος χρόνου να υπάρχει θέμα. Διότι όταν πήγαν στο ίδιο σχολείο, ξαφνικά δύο δίδυμα, ο ένας ήταν σε μια τάξη και ο άλλος σε μια άλλη. Πολύ δύσκολη, πολύ ειδική περίπτωση. Εκεί αρχίζει το bullying, γιατί εσύ είσαι πίσω, είσαι χαζός, είσαι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να ρωτήσω κάτι για τα παιδιά. Γιατί φαντάζομαι ότι η τάξη βρίσκεται ξαφνικά με ένα παιδί το οποίο έχει παράλληλη και το οποίο τα άλλα παιδιά ξαφνικά βλέπουν ότι αυτός μπορεί να μην είναι όπως είμαστε. Ακριβώς. Είναι διαφορετικός ή διαφορετικά. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός, αυτός ή αυτή που μπορεί να κάνει την παράλληλη στήριξη, ενημερώνει την τάξη και τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να μην έχουμε τα περιστατικά τα οποία αναπόφευκτα μπορεί να προκύψουν. Καταρχήν, το ενημερώσαμε εμείς στο σχολείο. Ναι. Οφείλω να πω ότι τουλάχιστον την εποχή εκείνη τα περισσότερα σχολεία δεν ήταν διατεθειμένα να ασχοληθούν ιδιαίτερα με το γεγονός. Ναι. Ήτανε λίγο... κλείνουμε τα μάτια. Καρδιά, ναι. Ναι. Κλείνουμε τα μάτια. Νομίζω ότι σε αυτό έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο. Έχουμε κάνει αρκετές πρόοδους. Οπότε λοιπόν όλο αυτό ήταν σε πολύ πρώιμη φάση. Επίσης δεν είναι πολύ εύκολο να δώσεις τη δυνατότητα σε ένα παιδί που μένει πιο πίσω από τα άλλα να κάνει κασόπ. Εκεί λοιπόν, τουλάχιστον στην περίπτωσή μας, χρειάστηκαν άπειρες ώρες μαθημάτων στο σπίτι. Διότι ο γονιός δεν μπορεί δυστυχώς να στηρίξει το. Όποιες γνώσεις και να έχει, ό,τι και να έχει, δεν μπορεί να στηρίξει το παιδί στο μαθησιακό κομμάτι. Άπειρες ώρες. Άπειρα χρήματα, άπειρες ώρες. Και εκεί ίσως θα μπαίνει κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Διότι κανένας γονιός δεν αφήνει το παιδί του πίσω. Θα μπορούσε π.χ. να υπάρχει μια προαπαλλαγή, ας πούμε, για τους γονείς αυτούς. Mm-hmm. Που δεν δικαιολογεί πια, δεν σου δικαιολογεί πια λογοθεραπείες ή μπορεί να σου δικαιολογεί τις λογοθεραπείες και τις εργοθεραπείες και τη θεραπευτική αγωγή, αλλά δεν σου δικαιολογεί κάτι άλλο. Το βέβαιο είναι ότι πάντα θα γίνεται κάτι πολύ παραπάνω από τους γονείς, πέρα από τις δημόσιες παροχές που μπορεί να παρέχει. Θα έλεγα το οποιοδήποτε κράτος. Και αυτό σίγουρα στον τρόπο με τον οποίο και εμείς κάνουμε αυτό το οποίο αποκαλούμε χρωματισμένα μερικές φορές επιδοματική πολιτική και ποιους στηρίζουμε, σίγουρα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, δηλαδή το πώς αξιολογούμε ή το πώς κοστολογούμε ή επιβραβεύουμε το χρόνο του γονιού, τα πράγματα τα οποία
μέχρι και τα διαφυγόντα εισοδήματα τα οποία μπορεί να έχει ένας γονιός, επειδή θα θυσιάσει από το χρόνο του. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Η μητέρα πολλές φορές δεν είναι. Δηλαδή πώς. Γιατί και εκεί οι διακρίσεις είναι συνήθως εις βάρος της γυναίκας, έτσι δεν είναι. Σε μια οικογένεια το πιο πιθανό είναι ότι στο σενάριο αυτό, από εκεί που θα έχει ζει ο εργαζόμενος, θα έχει ξένα. Και θα είναι κατά κανόνα ο άντρας. Αυτή δεν ήταν και η δικιά σου εμπειρία. Ναι. Γιατί ήταν πολύ έντονος ο γιος μου και δεν μπορούσα να τον εμπιστευτώ σε μια κυρία της γειτονιάς. Ναι. Έπρεπε να είναι κάποιος ειδικός, ο οποίος ειδικός. Τότε ξεκινήσαμε με κάτι θεραπείες 50 ευρώ η ώρα, κατεβήκαμε, δεν γινόταν, ήταν δυσβάστα αυτό. Κόστος, ναι. Αλλά και σχολείο που πήγε. Σχολείο, αυτό θέλω να πω, ότι εγώ ήμουν από ευτυχής που τελείωσε ειδική αγωγή, ειδική εκπαίδευση. Όλο το. Δεν είναι τώρα στη διάρκεια, στο γυμνάσιο, 17 χρόνια. 17 χρόνια. Αλλά είμαι ευτυχής που πήγε στο Μακάριστο πήγαμε. Ήμασταν μαζί με τον Ηλία στην Παμακάριστο, τώρα είμαστε στο ΕΚΡΑΦΗΝΑ. Αλλά θέλω να πω σχετικά αυτό με τα τυπικά, ότι επειδή έχω και μια κόρη 11 που βγαίνει σε τυπικό σχολείο, η οποία στερήθηκε ένα πάρτι επειδή ο αδερφός της είναι αυτιστικός και αυτό συνέβη στην πρώτη δημοτικού και είχα πάθει λίγο, λέω εντάξει, αρχίσαμε πολύ άσχημα, γιατί εγώ όταν το είπα ότι είναι αυτιστικός, λυτρώθηκα και το φώναξα, οπότε έγινε γνωστό, το ξέρανε, δεν έκρυβα το παιδί μου. Αλλά πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό κάποια μαθήματα, υποχρεωτικά ίσως, ενσυναίσθηση στα τυπικά σχολεία. Νομίζω ότι εκεί, επειδή έχουμε τώρα τα προγράμματα τα οποία κάνουμε στα εργαστήρια, έχουμε βάλει αρκετό νέο περιεχόμενο, κυρίως στα δημοτικά μας. Και αυτό, Σταύρο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο. Γενικά κάνουμε πράγματα κατά του bullying. Ναι. Και το bullying μπορεί να έχει πολλές πτυχές η διαφορετικότητα αυτή. Ναι. Μία των οποίων είναι στις περιπτώσεις των σχολείων όπου υπάρχουν παιδιά δηλαδή των συμβατικών σχολείων όπου έχουμε παιδιά με παράλληλο, το πώς αντιμετωπίζεις κάποιον ο οποίος μπορεί να μην σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, να μην συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο τον οποίο σκέφτεσαι. Και η εμπειρία σας από τα σχολεία, από την ειδική αγωγή. Να σας πω λίγο πριν κλείσουμε σε αυτό, ότι στην πορεία αυτό το παιδάκι, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το θέμα του δασκάλου και πώς να αποδεχτεί τα παιδιά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι μια δασκάλα πέρυσι πρότεινε στην κόρη μου την ημέρα του αυτισμού 2 Απριλίου να κάνει μια παρουσίαση για τον αυτισμό, γιατί η κόρη μου το είχε πει ανοιχτά ότι ο αδερφός μου είναι αυτιστικός, και το παιδάκι που δεν την κάλεσε στο πάρτι του, της είπε πέρυσι, φιλιά, με συγκίνησες. Δηλαδή, τους είχε δείξει διάφορα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ αλλάζουν, σημαντικό. Αλλάζουν, δεν είναι εκεί προκαταλήψεις. Τα παιδιά είναι εύπλαστα. Καθοδηγούνται. Και προς την καλή και προς την στραβή μερικές φορές. Εκεί και οι γονείς και το σχολείο μπορούν να κάνουν πολλή δουλειά. Οπότε εμπειρία από ειδικό σχολείο, έτσι δεν είναι. Ναι, ηλίας. Ναι. Ήμασταν παρέα. Ήμασταν παρέα και πολύ τα συζητούσαμε. Εμείς είχαμε δύο βασικά, νομίζω, προβλήματα στην ειδική εκπαίδευση των παιδιών μας. Το πρώτο ήταν ότι το παιδί μας το πρωί πήγαινε στο σχολείο, το απόγευμα έκανε σε διάφορα κέντρα λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κλπ. Και βεβαίως σε όλα αυτά υπήρχαμε και εμείς, έτσι. Λοιπόν, μεταξύ του σχολείου και των εξωτερικών συνεργατών και των γονιών δεν υπήρχε καμία συνεργασία. Στο σχολείο μας απαγόρευαν εμάς τους γονείς να μπούμε στην τάξη, όπως και στα τυπικά σχολεία δεν επιτρέπεται κάποιος γονιός να είναι μέσα στο σχολείο σε ώρες διδασκαλίας, κάτι που εγώ το θεωρούσα παράλογο, γιατί εγώ ήθελα να δω τι κάνει η δασκάλα με το γιο μου για να το κάνω, να το συνεχίσω και εγώ στο σπίτι, να κάνω αντίστοιχα πράγματα. Και επίσης ο εργοθεραπευτής τον οποίο πήγαινα, με τον οποίο είχα επικοινωνία συνέχεια, δεν μπορούσε να μπει στην τάξη του σχολείου. Ήταν σαν να υπήρχε ένα στεγανό στο σχολείο. Στο σχολείο. Ναι. Στεγανό που όσο και αν χτυπούσαμε, και ο διευθυντής που είχαμε εμείς ήταν ένας άνθρωπος που τον ξέρετε. Και η απάντηση που παίρνατε ήταν, δεν προβλέπετε. Ότι ο σύλλογος διδασκόντων, πάντα ήταν ο σύλλογος διδασκόντων που το είχαμε μπροστά μας, συσκέφτηκε και είπε ότι δεν μπορούμε. Η συνέργεια του πρωινού με το απόγευμα θα μπορούσε να ήταν εξαιρετική σε σημασία. Μα και για τους γονείς, γιατί εμείς θέλουμε να μην κάνουμε ένα πράγμα εδώ και άλλο πράγμα εκεί για το παιδί μας. Θέλουμε να ξέρουμε ότι όλοι κάνουμε το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσε εύκολα να
αυτό που πρέπει να το δούμε πάλι με το Υπουργείο, δεν έχουμε την απέτηση, νομίζω κανείς δεν θα ήθελε το γονιό κάθε μέρα να είναι εκεί, αλλά να του δίνεται πού και πού η δυνατότητα. Ναι. Μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ. Μια φορά την εβδομάδα, δηλαδή. Μας καλούσαν για μια ενημέρωση. Να πηγαίνει, και να είναι με το παιδί μέσα στην τάξη. Ναι. Ό,τι και να είναι, είναι και ένα πλαίσιο. Είναι και αυτό στη λογική της αξιολόγησης της ευρύτερης. Αν και δεν το κάνουμε, δεν θα γινόταν για αυτόν τον σκοπό. Ναι. Αυτό θα ήταν μια άλλη θετική επίπτωση. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω αυτό που λες, το να δεις τι γίνεται στην... Αυτό ήταν το ένα πρόβλημα που το είχαμε... Να κάνω μία μόνο παρατήρηση. Φανταστείτε κάποια στιγμή είχε στείλει το Υπουργείο το ΕΠΕ, το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, το οποίο έθετε κάποιους στόχους για το παιδί και είχαμε ζητήσει για αυτό το συγκεκριμένο, αν μη τι άλλο, το κάθε παιδί να το συμπληρώσει ο γονιός του, ο θεραπευτής του απογευματινός και το σχολείο. Και ούτε αυτό δεχτήκαν. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας. Γενικά στον αυτισμό, ακριβώς επειδή μιλήσαμε για το φάσμα, το κάθε παιδί πρέπει να έχει ΑΕΠ ή ΕΠΕ, ξέρω εγώ, εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Γιατί άλλους στόχους έχει το ένα παιδί, άλλους στόχους. Αυτό δεν υπάρχει στο ειδικό σχολείο, δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο. Αυτό ήταν το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα που είδα εγώ με την ειδική εκπαίδευση, καθώς μεγάλωνε ο γιος μου, είναι ότι ενώ άλλαζαν οι ανάγκες του, δεν άλλαζε ο τρόπος που να τον αντιμετώπιζε το σχολείο. Δηλαδή, από κάποια ηλικία και μετά είδα ότι ο γιος μου χρειαζόταν δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. Έπρεπε να μπορεί να κουμπώσει το πουκάμισό του. Έπρεπε να μπορεί να δέσει τα κορδόνια του, να στρώσει το κρεβάτι του. Αυτά δεν υπάρχουν στο σχολείο. Το σχολείο έχει μαθησιακό. Το ΕΕΚ, δηλαδή, η γυμνασιακή βαθμίδα, η δευτεροβάθμια. Δεν έχει καθημερινή, δηλαδή, καθημερινή εξυπηρέτηση. Όχι. Αυτά, που θεωρούμε ότι είναι για ένα κανονικό παιδί αυτονόητα. Ναι. Και για να καταλάβετε, εγώ πριν από 3 χρόνια το γιο μου τον έβγαλα από το ΕΚ. Δεν τον στέλνω πλέον στο σχολείο, τον στέλνω σε ένα πρωινό πρόγραμμα καθημερινής διαβίωσης. Και το παιδί έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση το ότι μπορεί το πρωί να ξυπνήσει και να κάνει αυτά που είναι απλά πράγματα, δηλαδή να βάλει το πρωινό του, να βουρτσίσει τα δόντια του, να στρώσει το κρεβάτι του, να ανοίξει τα παντζούρια, αυτά. Και τώρα είναι ένα ήρεμο παιδί, ενώ είχε πάρα πολύ ένταση μέσα του, γιατί είχε πάρα πολύ στρες, γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί την καθημερινότητά του και το σχολείο δεν είχε καθόλου αυτό το κομμάτι στην αντιμετώπιση του. Και τώρα είναι ένα παιδί που αυτοεξυπηρετείται στο βαθμό που μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Η αυτόνομη διαβίωση, επειδή αυτό θα σε οδηγήσει μετά στο τρίτο κομμάτι που μιλάμε για την ενηλικίωση και πώς θα λειτουργεί ένα άτομο, είναι κάτι που λείπει εντελώς από την εκπαίδευση. Κατάλαβα. Και να συμπληρώσω και κάτι από τα δημοτικά. Επειδή εμείς καταφέραμε, έτυχε το σχολείο μας και οι δάσκαλοι το δεχτήκανε και τα προγράμματα συνεκπαίδευσης υπάρχουν, προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά. Οπότε εμείς βασιζόμαστε στον καλό διευθυντή, στη διάθεση του διδακτικού προσωπικού και για καλή μας τύχη είχαμε τον καλό διευθυντή και καταφέραν αυτοί οι άνθρωποι, αφού πήραν και αρκετές αρνήσεις από τυπικά σχολεία της Νέας Μάκρης, καταφέρανε, βρήκαν ένα σχολείο, έγιναν προγράμματα συνεκπαίδευσης. Συνεκπαίδευσης με τα τυπικά. Πήγανε δηλαδή, πήγε μια ομαδούλα από το ειδικό σχολείο, σε μια τάξη, είχαν προσαρμόσει το πρόγραμμα και μάλιστα θυμάμαι και πραγματικά συγκινούμε που το λέω, όταν ο γιος μου γύρισε εκείνη τη μέρα σπίτι, μου λέει «Μαμά, θα πάω και αύριο». Τόσο πολύ, ήταν ευτυχισμένος. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και καθώς αυτό που είπε ο Ηλίας για την αυτόνομη και η μη αυτόνομη διαβίωση, δηλαδή θα έπρεπε σε κάθε σχολείο δημοτικό να υπάρχει μια προσομοίωση σπιτιού, να μπορούν τα παιδιά να στρώνουν το κρεβάτι τους, να διπλώνουν τα ρούχα τους, να βάζουν πλυντήριο, να φτιάχνουν ένα σνακ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά εφόδια. Μάλλον έχουν μεγαλύτερη αξία από τα τυπικώς μαθησιακά. Ναι, η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα κομμάτι. Το μαθησιακό είναι το δεύτερο, αλλά η αυτόνομη διαβίωση, καθώς μεγαλώνει το παιδί, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.
Και η δικιά σας εμπειρία με σχολείο. Σχολείο. Ήταν στο τυπικό. Στο τυπικό. Όχι με παράλληλη. Με ιδιώτη συνοδό, παράλληλη. Παράλληλη, ιδιώτη. Ιδιώτη συνοδό, γιατί η παράλληλη στηρίζει δεν ερχόταν πάλι, την πήραμε στη μέση. Καλά, ήταν και άλλη. Ήταν και άλλη. Και εποχές πριν επενδύσουμε πολύ πιο περισσότερο στην παράλληλη. Μιλάμε για το 2008 τώρα. Ναι. Οπότε ήταν διαφορετικά τότε. Και έτσι συνέχισε. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την. Η κοπέλα που ήταν στην παράλληλη στήριξη, αλλά και πάλι δεν υπήρχε αυτό το κενό που, που είπε ο Ηλίας. Υπήρχε. Δηλαδή η παράλληλη στήριξη, η κοπέλα, δεν μπορούσε να. Ίσως μίλαγε πολλές φορές μέσα στο σχολείο, ήταν μέσα στο σχολείο και μίλαγε και τα ήξερα, αλλά δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση των θεραπείων, γιατί κάναμε βέβαια επαγγελματινές θεραπείες, με το σχολείο. Και τι να κάνουμε. Να μπορέσουν και τα δύο να έρθουν και να δέσουν. Είχαμε προβλήματα βέβαια στην αρχή με την παράλληλη στήριξη τότε στο σχολείο, όταν τη ζητήσαμε. Ήταν καινούριο πράγμα. Ακριβώς. Ιδιώτης, ποιος είναι αυτός, ποιος θα μπει μέσα στο σχολείο, τι θα μπει στην τάξη, τι είναι αυτός που θα μπει, τι θα κάνει στα παιδιά μας. Όταν σου εξηγήσαμε ότι αυτός θα το είναι ειδικός και θα βοηθήσει τουλάχιστον και τα παιδιά και το μάθημα και το δέχτηκαν και κατάλαβαν με καιρό ότι ήταν εντάξει, καλύτερη λύση για. Και έτσι προχώρησε η κοινότητα. Αλλά το δεύτερο, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει βέβαια στα τυπικά σχολεία για τέτοια παιδιά είναι αυτό. Νομίζω ότι ποτέ δεν ενσωματώθηκε ο Γιάννης μέσα μετά από τα παιδιά. Οπότε, όσο και να προσπαθήσαμε, ίσως το είχε στην αρχή, έγιναν κάποια πάρτι, μετά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καμία ενσωμάτωση και έτσι παρέμεινε δηλαδή. Και όσο και αν προσπαθούσε και η ίδια η κοπέλα που τον είχε στα διαλύματα να έρχεται, αν παίζει, αλλά δεν κατάφερε να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ θέμα εκεί του πώς φαντάζομαι θα βρεθούν κάποια παιδιά που θα πάρουν την πρωτοβουλία να πάνε κόντρα στο ρεύμα. Γιατί το ρεύμα φαντάζομαι ότι είναι αυτό το οποίο, αυτό το οποίο περιγράφεται. Και η δικιά σας η εμπειρία μας είναι είχαμε παράλληλη και στο δημοτικό. Ναι. Γιατί εκεί παράλληλη και στο ενεγείλα ένα διάστημα που ήμασταν. Μετά πήγαμε στο ΕΚ, δεν χρειάστηκε. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ υποστηρικτική η παράλληλη στήριξη, καθώς... Η εμπειρία από την παράλληλη είναι μια θετική. Ήταν καλή για μας, γιατί πέρα από ότι κάπου τον οριοθετούσε μέσα στην τάξη και μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, κατά κάποιο τρόπο λειτουργούσε και σαν ένα σύνδεσμος μεταξύ των θεραπείων που κάναμε και τον άλλο κέντρο. Δηλαδή, καταφέραμε εμείς με κάποιο τρόπο τέλος πάντων να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Οπότε όλες οι ομάδες οι οποίες συνεργάζονταν με το παιδί μεταξύ τους επικοινωνούσαν. Οπότε είχαμε γενικά σε κομμάτι αυτό είχαμε ένα καλό συμπέρασμα, μπορώ να πω. Δεν έχω αρνητική εμπειρία από αυτό. Σίγουρα όμως μια ιδιωτική υποστήριξη κάπου από ένα σημείο και μετά δεν είναι πανάκια, δεν είναι η λύση. Καθώς το παιδί πρέπει να μάθει να αυτονομείται κιόλας. Αλλιώς μαθαίνει σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ότι πάντα κάποιον έχω δίπλα μου, ο οποίος θα με βοηθήσει να γράψω, θα με βοηθήσει να παρακολουθήσω, θα με βοηθήσει να κάνω κάποια δουλειά. Ο σκοπός είναι σιγά σιγά λίγο τα παιδιά να μάθουν να αυτονομούν, να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο ομαδικά. Μια φορά και η παράλληλη σε κάνει να είσαι, είσαι μόνο σε ένα παράλληλο σύμπαν. Το οποίο είσαι κάπου, αλλά τελικά δεν είσαι. Και η Σέλη είναι πόσο χρόνο είναι, 17,5. Και το μετά. Τώρα είμαστε στη φάση τώρα που έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία του δικαστικού συμπαραστάτη, γιατί θα ενηλικιωθεί. Ναι. Το οποίο ανακαλύπτω ότι κοστίζει 1.200 με 1.500 ευρώ. Ναι. Και εντάξει, για μένα θα τα καταφέρω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς για κάποιες οικογένειες. Πώς δουλεύει ακριβώς η. Πρέπει να πάρεις δικηγόρο. Και πού είναι το κόστος, πού είναι το κόστος ακριβώς. Νομική αμοιβή. Και υπάρχουν και κάποια, πώς τα λένε. Τα παράβολα είναι πιο πολλά. Τα παράβολα είναι πιο πολλά από την αμοιβή. Πιο πολλά είναι τα δικηγόρα. Αυτή την εντύπωση έχω τώρα. Θα δικηγόρο και θα το ρωτήσει. Δεν είναι αμελητήριο ποσό για κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι. Αυτονόητο. Ναι, στα 18 πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Και βεβαίως μετά ξεκινάει η μεγάλη συζήτηση για το αρχίζουμε τώρα να σκεφτόμαστε και το μετά. Όλοι μας νομίζω θα πούμε ότι δεν θέλουμε να δώσουμε αυτό το φορτίο στα άλλα παιδιά μας, της φροντίδας. Και πολλοί γονείς δεν έχουν και άλλα παιδιά. Εκεί τώρα ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση για το ποιο είναι το σωστό πλαίσιο. Γενικά, γιατί εγώ τώρα αρχίζω να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι,
είναι οι λεγόμενες στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης, τα ΣΥΔ, τα οποία δεν είναι κρατικά. Εκεί νομίζω ότι θα έπρεπε, για να μπει ένα πλαίσιο, ότι θα έπρεπε ίσως το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης να υπάρχει μια υποχρέωση από τους Δήμους να έχουν κάποιο πλαίσιο. Δεν θα καλυφθούν όλα τα παιδιά, αλλά για μένα το πιο λογικό είναι ότι ο κάθε Δήμος θα έπρεπε να έχει μια δομή. Mm-hmm. Υπάρχουν, πώς λέγονται οι άλλες, οι δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης ή τα... Τα ΚΔΙΦ, τα πρωινά ή τα ΚΔΙΦ. Κέντρα διημέρευσης. Αυτά είναι τα κέντρα διημέρευσης. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τώρα οργανωνόμαστε που τα παιδιά μας ενηλικιώνονται με τη Μαρίνα και με άλλους, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άλλοι γονείς που δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία για να κάνουν κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι είναι η τεράστια ανησυχία. Η πραγματικότητα είναι αυτός φρετός το παιδί μένει στο σπίτι. Έτσι. Με κάποιον συγγενή. Νομίζω πως όλα αυτά είναι να εξελίξει, γιατί τα νούμερα τώρα αυξάνονται. Οπότε όλοι διερωτώνται και πού θα είμαστε σε 20 χρόνια με αυτή την κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Εγώ αυτό που απλώς θα ήθελα να πω στη ΣΥΔ είναι ότι πάλι η δική μου ανησυχία είναι μήπως βρεθώ σε μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή της ειδικής αγωγής, όπου το παιδί μου μπαίνει σε μια δομή και εγώ δεν έχω καμία συμμετοχή και κανένα συντονισμό για το τι και πώς θα χειριστούν οι δομές αυτές το παιδί μου. Δηλαδή, αυτό που έζησα εγώ στο ειδικό δημοτικό, του ότι εδώ είμαστε... Ένα μαύρο κουτί, ας πούμε, στο οποίο δεν... Αυτό είμαστε, δεν μπαίνεις, δεν... και μη μας ζητάς και γραπτές αξιολογήσεις γιατί γίνεσαι ενοχλητικός. Αντίστοιχα, το φοβάμαι για μια ΣΥΔ που θα έχει γίνει από έναν Δήμο, λέω. Ίσως εγώ, όπως το σκέφτομαι, βέβαια, αργούμε τουλάχιστον στη δική μας ηλικία. Είναι μήπως θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο τύπου χρηματοοικονομικό εργαλείο, να γίνει μια ανάπτυξη τέτοιων δομών, όπως είχαν γίνει τα σχολεία ΣΔΙΤ κτλ. Να υπάρχει μια σύμπραξη, να βρεθεί κάπου μια κοινή φόρμα μεταξύ ιδιωτών και του δημοσίου, του κράτους, και να μπορέσει να υπάρχει κάπου ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον. Να το ζήτημα δεν είναι τόσο στην, εδώ, στην κατασκευή, όσο στη λειτουργία αυτή τη δομή. Γιατί αυτή είναι μια διαρκή λειτουργία, η οποία και θέλει, τη συντήρηση. Χρειάζεται ένα πλαίσιο, ένα διαρκές πλαίσιο χρηματοδότησης. Γιατί δεν είναι και κάτι φτηνό. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε. Το βλέπαμε μέχρι και με τις δομές, ας πούμε, των ηλικιωμένων. Είχαμε μια παράδοση. Μπορεί σε πολλά επίπεδα να ήταν καλή, ότι κρατάμε πάντα τους ανθρώπους όσο γίνεται μαζί μας στο σπίτι. Το οποίο όμως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να γίνει. Ναι. Και είπες κάτι ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα, για τα αδέρφια. Και ποιες είναι οι... Λες ότι δεν θες να... Και νομίζω ότι λογικό είναι ότι αυτό το βάρος το σηκώνει ο γονιός, αλλά... Και όμως τα αδέρφια πώς το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή δεν θα καταλάβουν και κάνουν. Όχι, νομίζω. Προφανώς τα αδέρφια είναι ο αδερφός τους και φαντάζομαι τον αγαπάνε πολύ και θα τον φροντίσουν όταν θα χρειαστεί. Εντάξει, τα καλά της ελληνικής οικογένειας τα ξέρουμε όλοι. Αλλά επειδή είμαστε τώρα και σε ένα χώρο που αποδεικνύει... Ότι μπορούν τα παιδιά να είναι λειτουργικά. Άρα για την πρόγνωση που είχατε ρωτήσει στην αρχή υπάρχουν κάποια δεδομένα ότι... Οι ικανότητες είναι ότι θα χρειαστούν κάποια στήριξη. Αν ξεκινήσουμε σωστά, ναι. Οι ανάγκες είναι μικρότερες. Αν δεν κάναμε τίποτα, ακριβώς. Οι ανάγκες ήταν πολύ μεγαλύτερες. Ναι. Άρα ο σκοπός είναι, από τη στιγμή που έχεις μεγαλύτερη βάση στην πυραμίδα με περισσότερα παιδιά, να μειώσεις τελικά τα παιδιά εκείνα τα οποία θα χρειαστούν μια πιο ακριβή, πιο βαριά υποστήριξη, που δεν θα είναι ουσιαστικά καθόλου αυτό μας. Και εμείς ξέρουμε ότι τα παιδιά μας μπορούν να κάνουν πράγματα όταν βρεθούν. Εσύ για το γιο σου τι θα φανταζόσουν, τι θα τον ήθελες να δει,
να κάνει όταν με το καλό. Ο γιος μου είναι δύσκολος, είναι πολύ διαφορετικός από το γιο της Μαρίνας, ο οποίος έχει χιλιάδες ενδιαφέροντα και είναι υπερκινητικός, ναι. Γιατί ο γιος μου είναι από τα πιο ήσυχα παιδιά που θα κάτσει και δεν θα ενοχλήσει. Ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να πω τι θα κάνει, αλλά ο γιος μου, αν τον έβαζες να είναι σε ένα πρόγραμμα που κάθε μέρα πηγαίνει και καθαρίζει κάποιον χώρο, θα το έκανε μια χαρά. Θα το έκανε μια χαρά. Ή μαζεύει σκουπίδια, ναι, από κάποιο χώρο ή, ναι, κάθε, ναι, πρωί ξέρει ότι πρέπει να βγει στην πλατεία και να μαζέψει. Και είναι, φαντάζομαι, πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αίσθηση της καθημερινότητας, ναι, και της, του προγράμματος, δεν είναι, ναι, της, ναι, της σταθερότητας, ναι, και της, ναι, και της, και της οργάνωσης. Ναι. Αυτό όμως, ναι, χρειάζεται, ναι. Αυτό όμως, για παράδειγμα, που είπατε ότι είναι λίγο δύσκολες οι ΣΥΔ στη λειτουργία του, συμφωνώ και από οικονομικής άποψης. Ορίστε όμως που τα παιδιά μας μπορούν κατά έναν τρόπο να προσφέρουν και να παράγουν πράγματα, ώστε ένα μικρό μέρος του κόστους να καλυφθεί. Μπορούν να καλλιεργούν, μπορούν να καθαρίζουν, να πληρώνονται δηλαδή, να καθαρίζουν την πόλη. Είναι δουλειές και αυτές. Μπορούν να τις κάνουν. Να σερβίρουν, να μαζεύουν τα άδεια. Τα άδεια που πια τα ποτήρια, δηλαδή, ναι, μπορούν και να γίνουν δημιουργικοί, ώστε, ναι, ένα μικρό, δεν σας λέω ότι θα λυθεί το θέμα, αλλά ένα μικρό κόστος μπορεί να προβλεφθεί και μέσα από αυτό. Ναι. Και για τη ΣΥΔ, που λέμε ότι, εντάξει, είναι ο φόβος, εντάξει, πώς θα λειτουργήσουν, ο γονιός δεν θα μπορεί να... Όμως, εσύ θεωρώ ότι είναι πολύ απαραίτητες να υπάρχει θεσμοθέτηση γι' αυτό, είτε από την περιφέρεια, είτε από το Δήμο, γιατί, για παράδειγμα, εμείς στα σχολιά μας είχαμε και γονείς που ήταν όλοι με νοητικοί. Τι θα γίνει, δεν μπορούν να συμπράξουν με άλλους γονείς, να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Άρα, πρέπει για κάποιους ανθρώπους να υπάρξει θεσμοθέτηση και υποχρεωτικότητα είτε από τις περιφέρειες είτε από τους Δήμους να δημιουργήσουν εσύ. Εδώ, όμως, αυτή η δομή είναι μια δημοτική. Και, ξέρω, και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι είναι και πολύ, πολύ ωραίο πάντα να μπορείς. Και ένας τρόπος εκπαίδευσης όλης της κοινωνίας, στις δυνατότητες που μπορούν να έχουν τα παιδιά με τέτοιου είδους. Σίγουρα σε ένα κατάλληλο προστατευμένο περιβάλλον μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα. Φτάνει το περιβάλλον αυτό να είναι σωστά σχεδιασμένο και να είναι ελεγχόμενο. Και να έχει χαμηλό άγχος. Γιατί τα παιδιά, γενικά, αυτά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο άγχος. Δεν μπορούν να διαχειριστούν ψηλά επίπεδα άγχος. Οπότε εκεί θέλει αυτές οι συνθήκες να είναι προς τα εκεί. Ο γιος μου είναι ο μόνος από τα παιδιά μου που δεν κάνει ποτέ λάθος στην ανακύκλωση. Ναι. Δηλαδή, βάζει πολύ σωστά και μόνο αυτά που πρέπει να βρει στην ανακύκλωση. Οι άλλοι είναι λίγο. Είναι λίγο χύμα. Επίσης και ένα άλλο θέμα στους Δήμους, δηλαδή θα τους φορτώσουμε λίγο τώρα, είναι τα ΓΔΑΠ νέα, τα οποία τα παιδιά μας δεν γίνεται 15 Ιουνίου που τελειώνουν τα σχολεία να ξαναπηγαίνουν το... Σεπτέμβρη. Εμείς είχαμε κάνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, την είχαμε κάνει ο Σύλλογος Γονέων, μετά τη συνεχίσαμε σε κάποιο φορέα που φτιάξαμε και είχαμε ξεκινήσει με 12 παιδάκια στο προάβλιο της Παμακαρίστου και τώρα φτάσαμε να εξυπηρετούμε 60. Τι κάνουμε, δεν είπες τι κάνουμε. Καλοκαιρινό κάμπ, ναι. Καλοκαιρινό κάμπ, ναι. Για πόσες ώρες? Τις 9 μέχρι τις 3. 6 ώρες. Ναι. Ώρες. Αλλά τώρα... είναι δικιά σας πρώτα. Ναι. Για αυτισμό. Ναι. Ναι. Και τώρα είναι 60 παιδιά ήταν πέρυσι. Αλλά, Άρα δεν έχουμε κατασκηνώσεις για παιδιά με αυτισμό. Υπάρχει υπογραμμαία. Θα έπρεπε να... Λογικό θα μου φαινόταν αυτό να υπάρχει δυνατό. Κάνει δεκαήμερα όμως. Ναι. Ένα δεκαήμερο παίρνει παιδιά από 600. Πάω διάφορους φορείς και μόνος του. Σημαντικό. Ναι, βέβαια. Εντάξει, με την άρα τα ημερήσια πάντα. Ναι. Από αυτό το ίδιο αντίστοιχο. Μένουν για 10 μέρες όμως. Είναι κατασκήνωση. Είναι κατασκήνωση. Αλλά είναι περιπτώσεις για πιο... Για όλα τα παιδιά. Για όλα. Για όλα, απλώς είναι 10 ημέρες. Θα μπορούσε ο γιος σου να μείνει... Δεν θα έχεις δυσκολία να αφήσεις το γιο σου σε μια κατασκήνωση. Εμένα, επειδή, ξαναλέω, έχω δουλέψει πολύ το κομμάτι αυτόνομης διαβίωσης, ναι, θα μπορούσα. Γιατί έχω πολύ ευαίσθητο. Εγώ δεν χρειάζεται το ΚΑΜΕΑ σε αυτέ τι κατασκηνώσει να είναι και ένα φροντιστή. Οπότε πληρώνουν μέρο του φροντιστή που θα έρθει
Και το υπόλοιπο ο γονέας. Ναι. Πρέπει να είναι και κάποιος ναι. μαζί. Ένας προς έναν. Εντάξει, και αυτό έχει. Η κατασκήνωση τώρα είναι άλλο ναι. μεγάλο project. Έχει και τα θεματάκια του. Αλλά γενικά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Νομίζω ότι για μένα αυτό το οποίο ακούω και το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται να υπάρχει. Και νομίζω ότι το επόμενο βήμα, Σταύρο, θα ήταν να κάνουμε μια συζήτηση ενδεχομένως και με αυτήν την ομάδα, με τους καθήκοντες αρμόδιους. Διότι αυτό που έχει σημασία είναι να σπάσουμε αυτό το. Εγώ σημείωσα μια σειρά από άμεσες προτεραιότητες και να σπάσουμε αυτό το κενό επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες και αυτών οι οποίοι είναι κατεξοχήν έχουν φέρνουν στο τραπέζι την εμπειρία, άρα ένα στάνταρντ, ας το πούμε, working group στο δικό μας το επίπεδο, που να μπορούμε να βάλουμε κάποιους μετρήσιμους στόχους. Στην αρχή είπαμε ορισμένα πράγματα. Πώς θα πάρουμε τον οδηγό, ο οποίος ήδη υπάρχει, και θα τον κάνουμε πιο πρακτικό. Δηλαδή, να βάλουμε. Εγώ πάντα θέλω να πάω στο μυαλό μου τα quick wins, κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν γρήγορα, και μετά τις πιο δομικές παρεμβάσεις που απαιτούν άλλου είδους χρηματοδότηση. Είναι πράγματα απλά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Ο οδηγός σίγουρα, το helpline σίγουρα. Ναι, ναι, αλλά και το ζήτημα αυτό του πώς μπαίνει στην. Αν μπορείς, αν δεν μπορείς να μπει στην τάξη, το κόστος, το δικαστικό για το οποίο μιλήσαμε, η ψυχολογική υποστήριξη των γονιών και να είμαστε σίγουροι ότι. Υπάρχουν κάποια κονδύλια για αυτήν να, την. Να σας πω και ένα ακόμη. Και εγώ ήθελα να θίξω δύο. Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη, μονογονέας. Δεν έχω κανέναν άλλον. Οπότε ο γιος μου είναι 22,5 τώρα. Και υπάρχει ένα. Αυτό που θα ήθελα να θίξω είναι το κενό μετά την εκπαίδευση. Μετά την εκπαίδευση δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα για τα παιδιά. 22 χρόνια θα τελειώσει η ελληνικά σχολεία, εμένα τελείωσε στα 19-20, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα κάπου να πηγαίνει για κατάρτιση, κάτι να κάνει. Μπορεί να το στείλω σε ένα γκάπνε, αλλά αυτά είναι η απασχόληση, ξέρω εγώ, δημιουργική απασχόληση, το οποίο πολλές φορές δεν τον ενδιαφέρει. Και μετά, τι θα θέλα. Θα ήθελα, υπάρχει ένα στυλ στην Θεοτόκος, υπάρχει το ίδρυμα, το οποίο είναι νομίζω ένα σε όλη την Αττική. Και Θεοτόκος και η Μαργαρίτα. Και η Μαργαρίτα είναι κατά. Ναι, και η Μαργαρίτα είναι βαριά. Είναι βαριά νοητική υστέρηση. Ο Θεοτόκος είναι για αυτισμό, νομίζω. Υπάρχει και κάποια γκριπ διπλώες κάτω στον Πειραιά, που έχω πάρει και από εκεί. Που θα ήθελα κάποιοι να κάνουν κάποια προγράμματα. Κάποια περισσότερα κέντρα μπορούν να κάνουν προγράμματα κατάρτισης. Δημοσιογραφίες, μου λέει, στους πλώες. Ο γιος μου του αρέσει ο κινηματογράφος, αν μπορούσε κάτι, τέλος πάντων, κάτι άλλο, κάτι περισσότερο, θεατρικές ομάδες. Κάτι άλλο, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτά τα παιδιά να νιώσουν ότι κάπου ανήκουν, κάπου συνεισφέρουν, κάτι κάνουν. Και βέβαια τα ΣΥΔ που είπαμε και το μεγάλο μου διαγωνία. Η ΣΥΔ είναι το μέλλον, το πιο έτσι. Απευθύνθηκα στο Δήμο και δεν μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία. Σε ποιο Δήμο είσαι. Πουλα, Βάρη. Να έχουν και Δήμους με δυνατότητες. Δεν είναι. Σκεφτείτε άλλοι Δήμοι που δεν έχουν αυτές τις. Και επιπλέον αυτό. Καμία πρόβλεψη της πληθείας. Αν τυχόν χρειαστώ εγώ σε μονογονέας μια βραχυπρόνια νοσηλεία 2-3 ημερών, δεν ξέρω τι θα γίνει το Δήμο. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, κανένα ότι να μπορέσει να υπάρχει ένα είδος φιλοξενίας. Βραχυπρόθεσμα. Μικρού χρόνου. Για τις μονογονικές οικογένειες είναι. Θα πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι τον άλλον, την γιαγιά που είναι 83 χρονών. Και πώς θα μείνει η γιαγιά μου, που δεν είναι χρονών. Ναι, με τον γιο των 22 χρονών, ο οποίος εντάξει, είναι καλός τώρα, αλλά το ξέρω. Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ για τη βραχυπρόθεσμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και για τους μονογονείς, δεν το συζητώ πολύ σημαντικό, αλλά ακόμη και για τους υπόλοιπους γονείς που μπορεί να είναι μαζί ή το αντρόγυνο. Αλλά. Μπορεί να χρειαστεί αυτό, μια δύσκολη κατάσταση υγείας βασικά. Αυτό σκεφτόμαστε. Και αυτό θα έπρεπε να δουλέψουμε και μαζί. Δηλαδή, μια δομή, γιατί πόσες ανάγκες υπάρχουν. Μπορεί να μπορείς να πεις, εδώ μπορείς να αφήσεις το παιδί σε ένα emergency, αν υπάρχει λόγος, για 3-5 μέρες. Δηλαδή, αυτό είναι. Αυτά είναι ένας ξενώνας που θα μπορείς να έχεις maximum διαμονή
πέντε μέρες για μια τέτοια περίπτωση. Παράδειγμα, θυμάμαι όταν ρώτησε ο άντρας μου και του είπαν τότε, λέγανε πνευμονία, πάρε μια αντιβίωση, αλλά καλύτερα να πας στο νοσοκομείο όμως. Να πας στο νοσοκομείο και εκείνη, εγώ είχα αρχίσει τη δουλειά και εκείνη τη στιγμή γυρίζουμε και μου λέει, πώς θα πας στο νοσοκομείο, τι θα γίνει ο Γιάννης. Αυτό είχαν, εγώ, είχαν ένα πρόγραμμα στο Veterans στην Αμερική που το λέγανε Respite Care. Που ήταν αυτό, ότι αν κάποιος στο σπίτι τον φροντίζουν οι συγγενείς, αλλά δεν μπορούν, ήταν ειδικός ξενώνας. Κατάλαβα. Εγώ θέλω να πω για δύο προγράμματα που τρέχουν. Ναι. Πραγματικά θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για αυτά τα προγράμματα. Είναι το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού. Ναι. Που έχει ωφελήσει πάρα πολλές οικογένειες. Απλά υπάρχει μία δυσκολία στην έβρεση προσωπικού. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια. Αυτό... Και έχω κάνει ήδη, έκανα πρόσφατα ένα βίντεο. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Όσο ασχολήθηκα με τον... Η ενημέρωση. Με την κοπέλα, η οποία ήταν πραγματικά πολύ, πολύ εντυπωσιακή έτσι, η δύναμή της, αλλά τόσο ασχολήθηκα με την προσωπική βοηθό για να εξηγήσω ότι αυτή είναι μια καλή δουλειά, πολύ δημιουργική, πληρώνει καλά, για να μπορέσουμε να βρούμε. Γιατί τελικά ο προσωπικός βοηθός, γι' αυτό και το αφήσαμε πιο χαλαρό, θα πρέπει να ταιριάζει με τον... Με το συμπολίτη μας, με αναπηρία, αλλιώς δεν μπορεί να δουλέψει. Και το τελευταίο που θέλουμε είναι να βάλουμε ένα προσωπικό βοηθό και μετά από 6 μήνες να φύγει. Δηλαδή, αυτό, ναι, αλλά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις. Το επεκτείναμε τώρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο... Απλά ίσως περισσότερη ενημέρωση για να κατανοήσουν. Ναι. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, σήμερα είδα στο Facebook σε μια ομάδα εκεί τοπική φοιτητής ψυχολογίας, έψαχνε για γκαρσόν και του έστειλε προσωπικό μήνυμα και του λέω, θα ήθελες να ασχοληθείς με προσωπικό βοηθό, δεν το έχει δει ακόμα, δεν ξέρω τι. Πληρώνει πολύ καλύτερα. Ναι, είναι πιο άμεσο. Και πολύ, ναι, ναι, έτσι. Υπάρχει δυσκολία να βρεθούμε, μεγάλη δυσκολία. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα. Όσο είναι η άλλη όψη μιας οικονομίας που πηγαίνει καλύτερα, ότι για κάποιες έτσι δουλειές δεν έχουμε την... Αλλά αυτή είναι μια καλή δουλειά. Καινούριο. Είναι και κάτι καινούριο βέβαια, το οποίο θέλει πολύ... Το οποίο θέλει και εκπαίδευση, ναι. Και επίσης το άλλο που νομίζω ότι και αυτό φέρνει την υπογραφή του κυρίου Σταμάτη είναι υποστηριζόμενη εργασία. Που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα παιδιά μας. Ο στόχος βέβαια είναι κάποια στιγμή να μπορέσουν να αντέξουν μόνοι τους, αλλά για να ενταχθούν χρειάζεται όντως και πραγματικά αυτά τα δύο προγράμματα που είναι πιλωτικά τώρα είναι εξαιρετικά. Έτσι, έτσι είναι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα μπορούσα να κάνω μία ένα σχόλιο πάνω σε χωρίς να πέθανε ο άλλον το 20. Πήραμε, ο γιος μου πήρε μέρος της σύνταξης του άλλον, 150 ευρώ. Και αναγκαστικά μας κόψαν το επίδομα, και αυτό ήθελα να πω, τη βιβαρία σαν παιδί των 313 ευρώ. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να βοηθήσει το παιδί μου σε θεραπείες ψυχολογικές τώρα που κάνω. Και όταν πραγματικά πήρα αυτό το γράμμα από τον ΟΠΕΚΑ και το άνοιξα και το είδα, όπου μας κόψαν αυτό το επίδομα, το μηνιαίο επίδομα. Επειδή είναι ηλικιώδη. Όχι επειδή είναι ηλικιώδη, επειδή παίρνει τη σύνταξη του πατέρα του, μέρος 350 ευρώ. Το πρέπει να το δούμε σαν δεν υπάρχει κανείς λόγος, γιατί το επίδομα πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητο. Πρέπει να είναι αυτοτελές και να μην σχετίζεται. Αυτό μπορούμε να το κοιτάξουμε άμεσα. Έγινε μια παρέμβαση για τη νοητική, ένα άλλο επίδομα τώρα. Το ξέρω, το περάσαμε αυτό. Είχατε εντύπωση ότι το κάναμε αυτό. Το κάνω. Πέρασε πάλι. Ναι. Αλλά όχι τη βαριά αναπηρία των 313 ευρώ. Να το κάνουμε και τα δύο. μου φαίνεται πολύ, πολύ λογικό. Εξάλλου, ο ΠΕΚΑ δίνει πολλά δισεκατομμύρια σε επιδόματα. Να σπουδευόμαστε ότι τουλάχιστον πιάνουν νέο τόπο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που σας ευχαριστώ. Κυριακή απόγευμα σας βγάλαμε από το πρόγραμμα σας. Νομίζω ότι ήταν και για τους δυο μας πολύ, πολύ χρήσιμη η ενημέρωση και θα ήθελα πραγματικά έτσι αυτή την επικοινωνία με τον Σταύρο να την κρατήσουμε και να βάλουμε μια σειρά από deliverables και όποτε έχετε θέματα. Μην διστάζετε. Μερικές φορές ξέρουμε ότι όσο θέλουμε να δίνουμε έμφαση στην οργανωμένη παρέμβαση, άλλο τόσο ξέρουμε ότι υπάρχουν σημειακά θέματα. Καλή ώρα. Αυτό το οποίο λέμε, τα οποία δεν φτάσουν σε εμάς, δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Αυτά όμως μπορούμε να τα λύσουμε πολύ γρήγορα. Σημασία έχει ότι έχετε τη διάθεση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η διάθεση υπάρχει πάντα. Είπαμε ότι. Εγώ λέω πάντα ότι από τη στιγμή που έχουμε την τύχη να είμαστε. Και την ευθύνη να είμαστε σε μια θέση που να μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά,
σε πολλά επίπεδα, ας φροντίσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το ίδιο νιώθουμε εμείς για τα παιδιά μας, ότι αφού είμαστε, έχουμε την τύχη να μπορούμε κάτι να κάνουμε να πάει προς τα μπρος, όλη αυτή η υπόθεση, ας την αξιοποιήσουμε. Ο καθένας έχει την ευθύνη που του αναλογεί και όταν δουλεύουμε μαζί. Και γενικά όταν μιλάει ο ένας με τον άλλον, νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και τους οικοδεσπότες μας εδώ.